Θα καλωσορίσουμε αμέσως τον κύριο Ελισέο Βαγενά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Βαγενά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Βαγενά, σας κινητοποιούμε διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πραγματοποίησε το προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ ενδιαφέρουσα διεθνή συνάντηση μεταξύ των κομμουνιστικών κομμάτων της Ισπανίας, του Μεξικού και της Τουρκίας. Ιδιαιτέρως αυτή η τελευταία είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, και πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική και για ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση καθ' αυτή. Ναι, καταρχήν να πω ότι αυτή η συνάντηση συνδυάστηκε με τη συμμετοχή των γενικών γραμματέων, γιατί οι αντιπροσωπείς ναι, σε ηγετικό επίπεδο, ήταν σε υψηλότερο ναι. επίπεδο ναι, ναι. που έχουν αυτά τα κόμματα, των τριών κομμάτων, του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων Ισπανίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικού και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, και στις αντιυμπεριαλιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας στη Μαγνησία. Και χαιρέτησαν και μαζί με τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του κόμματός μας, τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που έγινε στο Βόλο, στην παραλία του Βόλου, που κοκκίνησε η παραλία από τα νιάτα της ΚΝΕ, το Σάββατο το απόγευμα. Έτσι, και δόθηκε και ένα μήνυμα, ισχυρό μήνυμα, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στη συμμετοχή των χωρών μας σε αυτές τις εξελίξεις. Βλέπετε ότι είτε στην Ελλάδα με δεξιά κυβέρνηση, είτε στην Τουρκία με εθνικιστική επίσης δεξιά κυβέρνηση του Ερντογάν, είτε στην Ισπανία με αριστερή κυβέρνηση, αυτές οι κυβερνήσεις είναι ταγμένες στο ΝΑΤΟ, συμμετέχουν στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν βάση των Αμερικάνων Νατοϊκών. Κοινό αίτημα των λαών μας είναι να κλείσουν οι βάσεις και να αποδεσμευθούν οι χώρες από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Άλλωστε δεν πέρασε πολύ καιρός από τη διαδήλωση που διοργανώθηκε μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα των Εργαζομένων της Ισπανίας και συμμετείχε και μεγάλη αντιπροσωπεία του κόμματος μας στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πήρε καινούργιες επικίνδυνες αποφάσεις για τους λαούς, αλλά και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις που έγιναν περίπου πριν ένα μήνα, όπου επίσης συμμετείχε αντιπροσωπεία του κόμματός μας σε πολλές πόλεις της Τουρκίας, που κατέληξαν με μεγάλη κινητοποίηση της κομμουνιστικής νεολαίας Τουρκίας έξω από τη βάση Πλυντιρλίκ, με επίσης αίτημα να κλείσει η βάση αυτή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινά αιτήματα απέναντι που διαμορφώνουν τα κομμουνιστικά κόμματα, τα συγκεκριμένα κομμουνιστικά κόμματα, μαζί και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Μεξικού, που ξέρετε και εκεί οι σχέσεις Μεξικού, είπα, είναι αρκετά στενές, και καυτηριάζουν και πολεμούν όλα τα κόμματα με κοινή του στάση τον υπεριαλιστικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει στην περιοχή μας, στην Ουκρανία, τη σύγκρουση δύο στρατοπέδων, όπως λέμε, ληστών, από τη μια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντιδραστική κυβέρνηση της Ουκρανίας, και από την άλλη η καπιταλιστική Ρωσία και οι σύμμαχοί τους, που μπορούν να δώσουν μια πολύ μεγάλη σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες για όλη την Ιφίλιο. Κύριε Βαγενά, μου επιτρέπετε να μείνουμε λίγο στην κατάσταση στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα ερώτημα, εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τις απόψεις που διατυπώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα ως προς την στάση και τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας δίνει τόσο πολύ μεγάλο προβάδισμα, υιοθετεί κατ' ουσίαν το κυβερνητικό αφήγημα για τον πόλεμο αυτό, το κυβερνητικό εννοώ το ρωσικό κυβερνητικό? Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά καταρχήν να πούμε στην ιστορία του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινώντας, υπήρχαν τότε κόμματα τα οποία, παρά τις αποφάσεις που είχαν επαρθεί στη Δεύτερη Διεθνή ότι οι κομμουνιστές, οι σοσιαλδημοκράτες τότε όπως ονομάζονται, θα ήταν ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, σε τελική φάση ψηφίσαν τις πολεμικές δαπάνες, συντάχθηκαν. Αυτό που ο Λένιν περιέγραφε και ως χρεοκοπία της Δεύτερης Διεθνής. Και μόνο το κόμμα των Μπολσεβίκων τότε του Λένιν, με πολύ μικρές ομάδες, αντιτάχθηκε στον υπεριαλιστικό πόλεμο.
Και σήμερα βλέπουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κόμματα που δεν έχουν βγάλει συμπεράσματα για το τι είναι υπεριαλισμός και τον... Πάντως όταν αφορούσε τους άλλους το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας ήταν ξεκάθαρος το τι σημαίνει υπεριαλισμός. Τώρα όμως που η Ρωσία κάνει έναν επεκτατικό πόλεμο υπάρχει θολούρα. Δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρο. Να σας πω γιατί. Δεν συντηρούσανε κύριε Βαγενά, και διάφορες καταστάσεις, έτσι έχουν βγει τουλάχιστον. Δεν χρηματοδοτούσαν αντιπολεμικά κινήματα ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Δεν φεύγανε από τα ταμεία. Αυτό δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας. Δεν είναι άλλο κόμμα. Εντάξει, αναφέρομαι τη Σοβιετική Ενώσεως. Αναφέρομαι τη Σοβιετική Ενώσεως. Ναι, ακούστε μας. Καταρχήν τότε δεν υπήρχε Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας. Δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε γενικότερα τότε. Ήταν στην κυβέρνηση. Ναι, υπήρχε Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης, που δεν υπάρχει σήμερα. Ναι. Όπως σήμερα δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, υπάρχει καπιταλιστική Ρωσία. Έτσι. Και λέω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως και άλλα κόμματα, δεν έχουν βγάλει συμπέρασμα για το τι είναι υπεριαλισμός και δεν τον αντιμετωπίζουν όπως προβλέπει η θεωρία μας, όπως έχει περιγράψει ο Λένιν τα έργα του κτλ. Διότι στενεύουν τον υπεριαλισμό σαν μια επιθετική εξωτερική πολιτική. Για την οποία κατηγορούν μονόπλευρα της ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και δεν βλέπουν ότι ο υπεριαλισμός είναι κάτι βαθύτερο, πέρα από την επιθετική εξωτερική πολιτική. Έχει να κάνει με το μονοπωλιακό καπιταλισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην εποχή μας τα μονοπόλια λύνουν και δένουν και βέβαια συγκρούονται για την ενέργεια, για τα μερίδια των αγορών, για το πώς θα μοιράσουν την εργατική δύναμη. Και από εκεί προκύπτουν και οι διάφοροι πόλεμοι. Τέτοιος πόλεμος είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, και το αφήγημα στο οποίο συντάχθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το αφήγημα που έχει σήμερα η δεξιά κυβέρνηση της Ρωσίας, έτσι, αυτή που έχει προέλθει από την αντεπανάσταση, από την ανατροπή του σοσιαλισμού, από τη διάλυση όλων των κοινωνικών κατακτήσεων που είχε ο Ρώσικος και γενικότερα η σοβιετική λαή την περίοδο των χρόνων του σοσιαλισμού. Είναι μια αντεπαναστατική κυβέρνηση. Κύριε Βαγενά, και η οποία διεξάγει ένα τέτοιο πόλεμο. Ναι, γιατί μας πιέζει. Των δικών της μονοπωλίων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι θέσεις του ΚΚΕ εξάλλου δεν αλλάζουν εύκολα. Έχουν μια διαχρονικότητα. Όχι ότι είναι κακό. Να κλείσουμε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, έτσι, με μια ερώτηση για τα εσωτερικά μας, μια εκτίμηση δική σας, γιατί εκπροσωπείτε παράλληλα και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκλογές βλέπετε? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι οι εξελίξεις είναι σύνθετες και μπροστά μας έχουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με την όξυση του υπεριαλιστικού πολέμου και με την κρίση που οικειοφορείται τη νέα οικονομική κρίση και ζητήματα που έχουν να κάνουν με επιχειρηματικά ζητήματα. Είναι φανερό ότι και αυτοί που μας κυβερνάνε ακόμα πιθανό να μην έχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που να τους... και εγώ ταλαντεύονται. Ακριβώς. Ταλαντεύονται. Όμως το κόμμα μας προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το στοιχείο στην Ελλάδα του εφνιδιασμού από τις εκλογές. Θα κρίνει βέβαια η κυβέρνηση πότε τη βολεύει καλύτερα, έτσι, να κάνει αυτό το... Να δούμε και πώς θα πάει και ο χειμώνας. Άρα εμείς δεν αποκλείουμε και το ενδεχόμενο. Δεν το αποκλείεται. Περαιτέρω ένταση. Περαιτέρω ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις βλέπετε. Ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί έχουμε την κοινωνία μπροστά μας. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα την βρουν την πορεία τους. Αλλά γιατί λέει ο. Και ο Πρωθυπουργός ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας μπροστά, ούτως ή άλλως σε επίπεδο ακρίβειας, ενέργειας κ.ο.κ. Καταρχήν για την Τουρκία να πω. Ναι. Είναι φανερό ότι οξύνεται η κατάσταση. Έχουμε διεκδικήσεις απαράδεκτες από τη μεριά της τουρκικής αστικής τάξης. Και δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Που εκδηλώνονται αυτή την περίοδο και με χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, των υπερπτήσεων, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το αίτημα περί αποστρατητικοποίησης των ελληνικών νησιών που το συνδέει και με την αμφισβήτηση της ίδιας της ελληνικής κυριαρχίας τους. Έτσι, μιλάμε για καινούργια βήματα που γίνονται μέσα στα πλαίσια αυτής της επιθετικότητας και την ώρα που διεξάγεται η μεγάλη σύγκρουση στην Ουκρανία και προετοιμάζεται μια ακόμα μεγαλύτερη σύγκρουση με την Κίνα των δυνάμεων του Ευρωατλαντισμού. Έτσι. Σε αυτές τις συνθήκες
βλέπουμε ότι είναι έολο το επιχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης ότι όσο περισσότερο συμμετέχουμε στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, τόσο περισσότερο δεν θα κινδυνεύουμε. Το ανάποδο συμβαίνει. Κύριε Βαγενά, να σας ευχαριστήσουμε. Γιατί την ίδια ώρα η Τουρκία κάνει παζάρι με τις ΗΠΑ, με τον ΝΑΤΟ που ενδιαφέρονται να την κρατήσουν μέσα στη δική του συμμαχία, μακριά όπως λέει ένα πιγκακόβουλ επιρροή της Ρωσίας και της Κίνα. Έτσι. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα δυναμώσουν οι Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Βαγενά, πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα.